Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στο Σισάνι του Δήμου Βοϊού. Θα συνομιλήσουμε στο κεντρικό δελτίο του West με τον κύριο Δημήτρη Γιώγου. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Σισανίου. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν, να έρθω λίγο σε διάφορα έργα που έχει η τοπική κοινότητα Σισανίου όλη αυτή την περίοδο. Αρκετές παρεμβάσεις. Αλλά θα μείνω λίγο και γιατί είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και τη συνάντηση που είχατε εκεί με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη όσον αφορά το υδρολεκτικό σταθμό του Φράγματος Σισανίου. Για ενημερώστε μας λίγο πού βρισκόμαστε όσον αφορά τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Ξεκινώντας θα ήθελα να σας χαιρετήσω. Να είστε καλά. Εσάς και όλους αυτούς που μας ακούνε από το πανέμορφο και καταπράσινο Σισάνι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σταθμό σας που μας δίνει το λόγο να ακουστεί η φωνή του χωριού μας. Και πριν ξεκινήσω για τα προβλήματα, θα ήθελα να κάνω και έναν χαιρετισμό, ίστατο χαιρετισμό στον Μεγάλο Μίκη, στον τεράστιο μουσικού συνθέτη, τον δημοκράτη, τον αγωνιστή, τον Μίκη της Στρομιοσύνης. Καλό ταξίδι. Ως πρώτο, το υδροελεκτρικό ήταν ένα έργο που ήδη έπρεπε να είχε γίνει. Υπήρχαν διάφορα προβλήματα που παρουσιαστήκαν. Τα ανέλαβε προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κασαπίδης. Αυτή τη στιγμή λύθηκαν, πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή και μπήκε στη διαδικασία της δημοπράτησης. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και που θα βοηθήσει και το χωριό, αλλά και την ίδια την περιφέρεια, ας πούμε, από τις απολαβές που θα έχει από αυτό το έργο. Μάλιστα, τι περιλαμβάνει το συγκεκριμένο έργο 700.000 ευρώ για τον υδροελεκτρικό σταθμό του Φράγματος Σισανίου και από ό,τι βλέπουμε ότι το έργο θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ένωτας Κοζάνης, κύριε Γιώγου. Ναι. Αυτό θα είναι ο υδροστρόβιλος που θα τοποθετηθεί. Και κάποιες στο αντιδιοστάσιο κάποια προβλήματα που υπάρχουν και θα συμπεριληφθούν και αυτά μέσα στα 700.000. Κάποιες δουλειές που πρέπει να γίνουν. Είναι το αντιδιοστάσιο για το αρδευτικό. Μάλιστα. Τώρα είδαμε ότι επισκέφθηκε την περιοχή ο κύριος Τσιούμαρης, ο αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης. Τι θέματα του δώσατε και βλέπουμε ότι κοντά σας όλη αυτή την περίοδο, εκτός από τον αντιπεριφερειάρχη, είναι και η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κυρία Φροσύνη Διό, που επισκέφθηκε πολλές φορές την περιοχή και πάλεψε για όλα αυτά τα έργα. Για πείτε μας λίγο, κύριε πρόεδρε, τι θέσατε στον κύριο Τσιούμαρη, αλλά και γενικά σε όλη την Περιφερειακή Αρχή που είναι κοντά σας όλη αυτή την περίοδο στο Σισάνι. Πριν να αρχίσω τις ευχαριστήσεις, γιατί πράγματι δρομολογήθηκαν πολλά έργα. Ναι, έχουμε τα έργα, το δρόμο προς την Παναγιά, το υδροελεκτρικό, τα αντιπλημμυρικά έργα στο ποτάμι και να τα αναφέρουμε αναλυτικά. Θα τα ξεκινήσω και όλα θα τα αναφέρω. Έγινε το μεγάλο έργο που ήταν το αρδευτικό. Ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια που μας βοήθησε και φτιάξαμε αυτό το μεγάλο έργο. Στη συνέχεια εμείς φτιάξαμε τον ΤΟΕΒ. Και λειτουργεί αυτό το μεγάλο έργο. Θα γίνει τώρα το υδροελεκτρικό. Ο δρόμος για το μοναστήρι της Παναγίας, ο οποίος θα εξυπηρετήσει χρόνους και τους αγρότες, γιατί θα γίνει στη μέση από τον κάμπο του χωριού και θα βοηθούν και οι αγρότες για να έχουν πρόσβαση καλή στα χωράφια τους, αλλά και για να πηγαίνουν στο μοναστήρι οι πιστοί που θέλουν να πηγαίνουν στον αρχαιολογικό επισκοπικό ναό του χωριού μας. Μάλιστα. Πότε βλέπετε να ξεκινάνε, πότε θα ξεκινήσουν όλες αυτές τις παρεμβάσεις, κύριε πρόεδρε, δηλαδή και ο δρόμος, αλλά και όλα τα άλλα που αναφέρατε. Αυτά πιστεύω ότι στο καινούριο χρόνο να ξεκινήσουν, γιατί χρειάζεται μια διαδικασία τώρα της δημοπράτησης. Πιστεύω από ό,τι μου έχουν πει, στον καινούριο χρόνο που έρχεται, να ξεκινήσουν αυτά τα δύο μεγάλα έργα. Αλλά έχουμε και άλλα έργα που έχουν ανακοινωθεί. Είναι η ανάπλαση του φράγματος της λίμνης που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Τρίτσι και ήρθε και όλα ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Πέτσας, και το ανακοίνωσε. Ναι. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που θα φέρει πολλά ωφέλη στο χωριό μας. Πάντως βλέπουμε για την τοπική κοινότητα Σισανίου αρκετά έργα να πραγματοποιούνται το επόμενο διάστημα, κύριε πρόεδρε. Ασφαλώς γίνονται έργα, είναι το χωριό μας
πέρα από, από αυτά τα έργα, έχει και μια ομορφιά που θα δώσει τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να έρθει και να, άμα γίνουν και αυτά τα έργα, να την απολαύσει και να βοηθηθεί και το ίδιο το χωριό μας από αυτά τα έργα. Μάλιστα. Κοντά σας οι τοπικοί φορείς, τους βλέπουμε όμως ότι είναι με όλα τα προβλήματα και τη στήριξη στην τοπική κοινότητα της Ανίου, καθημερινά. Εγώ ασφαλώς, πέρα από τον αγώνα, όχι προσωπικά εγώ, αλλά και όλοι οι χωριανοί που δίνουμε για να γίνουν αυτά τα έργα, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Δυτικής Μακεδονίας, τον Γιώργο τον Κασαπίδη, τον Γρηγόρη τον Τζούμαρη, τον Αντιπεριφερειάρχη, την Εφροσύνη τη Διό, την Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και ασφαλώς τον Δήμαρχο τον Ζευκλία, που από κοινού προωθούμε αυτά τα προβλήματα. Επίσης τις τεχνικές υπηρεσίες που κρύβονται πίσω από αυτά τα έργα, τον Κώστα τον Γρίβα, τον Παναγιώτη τον Τζάμι, την Στέλλα την Καραγιώργου, που μας βοήθησαν πάρα πολύ να γίνουν οι μελέτες γρήγορα και να τα προωθήσουμε. Μάλιστα. Τώρα κύριε Πρόεδρε, επειδή σας φιλοξενώ, θέλω να δούμε λίγο, και επειδή είχαμε τεράστιες καταστροφές την προηγούμενη περίοδο, ποια είναι φέτος η κατάσταση με τα φασόλια, ποια είναι η εικόνα που έχουμε και τι λένε οι παραγωγοί τώρα, γιατί θέλετε να αποζημιωθούν. Είχαμε καταστροφές, έτσι δεν είναι? Εκεί ήταν το άλλο ζήτημα σοβαρό για τους φασολοπαραγωγούς, να μιλήσουμε για τα φασόλια. Φέτος ο συνεχόμενος καύσωνας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και η παραγωγή μας είναι πολύ χάλια. Δηλαδή θα μπορούσα να πω γύρω στα 80% έχουμε καταστροφή. Μάλιστα. Ζητήσατε τώρα να παρέμβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ώστε να αποζημιωθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα η παραγωγή, κύριε Γιώργου. Έτσι ακριβώς. Με την περιφέρεια, με τον ΕΛΓΑ είμαστε σε συνεχή επαφή ώστε να μπορέσουν οι γεωργοί να πάρουν τις αποζημιώσεις που τους αντιστοιχεί, ας πούμε, από την καταστροφή αυτή που είχαν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Υποσχόμαστε θα έρθουμε κάποια στιγμή εκεί να καταγράψουμε τα προβλήματα σε μια υπέροχη κοινότητα όπως είναι το Σισάνι, η οποία είναι και τουριστική κιόλας, να πούμε. Θα χαρώ και εγώ πολύ να έρθετε και να καταγράψουμε και τα προβλήματα που είναι κι άλλα. Ναι. Δεν τα είπα όλα αυτά που έχει προωθήσει αυτή τη στιγμή η Περιφερειακή Ενότητα. Είναι κι άλλα προβλήματα που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν. Και θα χαρώ πολύ να έρθετε και να τα κουβεντιάσουμε και τα προβλήματα, αλλά και συγχρόνως να σας φιλοξενήσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και θα ήθελα και από το δικό σας το κανάλι, αλλά και από τα άλλα τα τοπικά κανάλια, να κάνετε κάτι, γιατί στο χωριό μου δεν έχουμε σήμα και δεν πιάνουμε τα τοπικά κανάλια. Αυτό είναι από το θέμα λόγω του Δήμου, γιατί είναι λευκές περιοχές που πρέπει να προχωρήσει και να εκπέμψουν εκεί μέσω της DJ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Έγινε. Ευχαριστώ.